Γεια σας. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα πανέμορφο σχεδιάκι. Είναι πραγματικά τόσο απαλό και τόσο ελαστικό και πλέκεται, πιστέψτε με, πλέκεται πάρα πολύ εύκολα. Αποτελείται από δύο σειρούλες μόνο. Αυτές δύο σειρούλες επαναλαμβάνονται. Το σχέδιο είναι πολλαπλό του 5, δηλαδή έχουμε 3 πόντους καλή και 2 ανάποδα. 3 καλή και 2 ανάποδα. Είναι απίστευτο το σχεδιάκι και πλέκεται πάρα πολύ εύκολα. Τώρα θα σας δείξω πώς το πλέκουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκο και πλέκουμε 2 πόντους ανάποδα. Τώρα βλέπετε, έχουμε 3 πόντους. Λοιπόν, βάζουμε τη βελόνα ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο πόντο και περνάμε την κλωστή, κάνουμε ένα ρίξιμο και έπειτα πλέκουμε τους 3 πόντους καλή μαζί. Καλή. Και συνεχίζουμε. 2 πόντους ανάποδα. Βάζουμε τη βελόνα ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο πόντο. Περνάμε την κλωστούλα. Κάνουμε ένα ρίξιμο. Και πλέκουμε 3 πόντους μαζί καλή. Και αυτό το κάνουμε στην πρώτη σειρά. Βλέπετε, βάζουμε τη βελόνα ανάμεσα στο δεύτερο και τρίτο πόντο, τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ένα ρίξιμο και πλέκουμε 3 πόντους μαζί καλή, βάζοντας τη βελόνα στο πίσω μέρος. 2 πόντους ανάποδα, πάλι βάζουμε τη βελόνα ανάμεσα στο δεύτερο και στο τρίτο, τραβάμε την κλωστούλα, κάνουμε ένα ρίξιμο και πλέκουμε τους 3 πόντους μαζί καλή. Και 2 πόντους ανάποδα και ακριανός πόντος που πάντα το πλέκω καλή. Στη δεύτερη σειρούλα, όλους τους πόντους πλέκουμε έτσι όπως βγαίνουν, δηλαδή καλή σε καλή, ανάποδη, ανάποδη, καλή, ανάποδη. Την ανάποδη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εύκολο σχέδιο και πολύ εντυπωσιακό. Ιδανικό για κασκόλ, για μπλούζες, για σάρπες, όπου θέλετε να το εφαρμόσετε το σχέδιο, πλέκεται πανεύκολο και το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, πιστέψτε με. Αυτό είναι το σχεδιάκι μας, δηλαδή 2 σειρούλες τις οποίες επαναλαμβάνουμε. Κοιτάξτε πόσο ελαστικό είναι αυτό το σχεδιάκι. Αυτή είναι καλή του πλευρά και έτσι είναι στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία!